συγκεντρώσεις και πορείες από το ΠΑΜΕ, τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ σε όλη την Ελλάδα για την εργατική πρωτομαγιά. Εικόνα από τις κινητοποιήσεις για τα εργασιακά δικαιώματα από Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο. Πώς ολοκληρώνεται η τεχνική συμφωνία κυβέρνησης δανειστών, τα μέτρα, τα αντίμετρα και τα συμπεράσματα από τη διαπραγμάτευση. Πλήθος εκδηλώσεων για την πρωτομαγιά σε όλη την περιφέρεια. Έπιασαν το Μάη με χορούς και τραγούδια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. 1η του Μάη σήμερα, ημέρα μνήμης και τιμής για όσους θυσιάστηκαν αγωνιζόμενοι για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η Πρωτομαγιά ως εργατική εορτή καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου του 1889 σε ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου του 1886 που διεκδικούσαν οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Σήμερα σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών, ενώ την ίδια ώρα στο Χίλτον ήταν σε εξέλιξη συνάντηση των υπουργών της κυβέρνησης με τους επικεφαλείς των κλιμακίων των θεσμών. Παρέλυσε το κέντρο της Αθήνας καθώς πραγματοποιήθηκαν οι πορείες των ΠΑΜΕ και ΓΕΣΕ ΑΔΕΔΗ για την εργατική πρωτομαγιά. Οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν και φώναξαν κατά των νέων βάναυσων όπως τα χαρακτήρισαν μέτρων που ετοιμάζεται να συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους δανειστές. Η πρωτομαγιά του 2017 να αποτελέσει πραγματική αφετηρία νέων μεγάλων δυναμικών εργατικών λαϊκών αγώνων ανασύνταξης του κινήματος για να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έκλεψαν την περίοδο της κρίσης, για να καταργήσουμε όλους τους αντεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους, για να αποδεσμεύσουμε τη χώρα μας από τις λυκοσυμμαχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Παρόλο που ο κόσμος από το πρωί διαμαρτυρόταν για την εργασιακή πραγματικότητα στην Ελλάδα και τα μνημόνια, στο Χίλτον ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είχε συνάντηση με εκπροσώπους των δανειστών για τα κείμενα της συμφωνίας με στόχο να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Μάλιστα, εκεί κατευθύνθηκε και η πορεία της Λαϊκής Ενότητας με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη να δηλώνει ότι μέσα μαγειρεύεται το τέταρτο μνημόνιο. Εδώ είναι η Χούντα. Εδώ είναι η δικτατορία. Εδώ είναι η εξαθλίωση και ο πόνος του ελληνικού λαού. Το κλείσιμο και της δεύτερης αξιολόγησης μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από τα μνημόνια, είπε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του για την εργατική πρωτομαγιά. Δώσαμε με επιτυχία την πιο δύσκολη διαπραγματευτική μάχη με τους δανειστές μας. Αυτή για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εργασιακής κανονικότητας. Μηνύματα για την ημέρα έστειλαν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων διασφαλίζονται μόνο μέσα από μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν νέες δουλειές, πρωτίστως για τη νέα γενιά, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον λογαριασμό του στο Twitter. Εμείς οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αγωνιστούμε ξανά για την πλήρη εργασία, τους αξιοπρεπείς μισθούς, τη ριζική αντιμετώπιση της ανεργίας, την κοινωνική προστασία, τόνισε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά. Ένα θα έπρεπε να είναι το αίτημα. Ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα που θα αμπεκλωβίσει την Ελλάδα από την κρίση, ένα σύστημα συντάξεων πρωτίστως για τις νέες γενιές, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σταύρος Θεοδωράκης σε ανάρτησή του στο Facebook για τη φετινή Πρωτομαγιά. Η φετινή Πρωτομαγιά συμπίπτει με την διαπραγμάτευση για την έξοδο στις αγορές και την ανάπτυξη, τόνισε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, Μανταλένα Παπαδοπούλου. Τιμούμε τους αγώνες των εργαζομένων για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης και συμπίπτει φέτος χρονικά με την κορύφωση της διαπραγμάτευσης. Το μήνυμα για την Πρωτομαγιά έστειλε και η Ένωση Κεντρών που μίλησε για μία μέρα που σημαίνει πρόσκληση προς τους κοινωνικούς εταίρους για να μπει η χώρα σε πορεία ανάπτυξης και να βγει από τα μνημόνια και την κρίση. Με ξεχωριστές πορείες έγιναν και φέτος οι κινητοποιήσεις της εργατικής πρωτομαγιάς στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Οι εργαζόμενοι κατά εκατοντάδες πλημμύρισαν τους δρόμους της Πάτρας και βροντοφώναξαν συνθήματα κατά των μνημονίων, προσδοκώντας την ανάκτηση των κεκτημένων χρόνων που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια. Κάλεσμα για συμμετοχή των εργαζομένων της Πάτρας στα συλλαλητήρια για την εργατική πρωτομαγιά είχε γίνει έγκαιρα. Και φέτος οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία. Το κάλεσμα της ΓΕΣΕ ΑΔΕΔΗ αφορούσε σε συγκέντρωση και πορεία μπροστά από το εργατοϋπαλληλικό κέντρο της Πάτρας. 131 χρόνια μετά η εργατική τάξη συνεχίζει να παλεύει.
ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη δεν αντέχει πλέον άλλα μέτρα. Δεν αντέχει άλλο τη μνημονιακή πολιτική. Πρέπει να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι και να πούμε όλοι μαζί με ενότητα, όπως έκαναν και πριν από 131 χρόνια στο Σικάγο, και να διεκδικήσουμε όλες εκείνες τις κατακτήσεις που χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Εκατοντάδες εργαζόμενοι φώναξαν συνθήματα κατά των μνημονίων και όσων κεκτημένων χρόνων έχουν καταργήσει. Πανεργατικό μέτωπο, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συγκέντρωσε τους εργαζόμενους στην πλατεία Γεωργίου. Από εκεί, εκατοντάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν κατά των θεσμών και όσων έχουν προκαλέσει στην εργατική τάξη. Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκε και σύσσωμη Δημοτική Αρχή της Πάτρας, με τον Δήμαρχο Πατρέων να αναφέρεται στο νόημα της ημέρας. Οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους, του χεριού και του πνεύματος, επαγγελματοβιοτέχνες που καταστρέφονται και αγρότες που ξεκληρίζονται βρίσκονται εδώ πέρα για να στείλουν το δικό τους το μήνυμα, το οποίο είναι μήνυμα αγώνα. Να είναι σε επαγρύπνηση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φέρνει νέα μέτρα τα οποία θα μαυρώσουν πάλι την ψυχή μας και τη ζωή μας. Δεν θα μας αφήσουν ούτε μία μέρα ελεύθερη. Είναι μέρα γιορτής αλλά και μέρα που συμβολίζει το μη συμβιβασμό στο σήμερα. Μέρα η οποία μας διδάσκει τους αγώνες της εργατικής τάξης, τις θυσίες που έχει κάνει, τις μεγάλες κατακτήσεις της. Οι πορείες ολοκληρώθηκαν χωρίς παρατράγουδα, ενώ αστυνομικοί παρακολουθούσαν διακριτικά. Καθώς σε μία ακόμη ξεχωριστή πορεία συμμετείχαν και μέλη από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μεγάλη ήταν η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, με πλήθος πολιτών να ακολουθεί την πορεία φωνάζοντας συνθήματα για την εργατική πρωτομαγιά. Οι ειρηνικές κινητοποιήσεις κατέληξαν στο λιμάνι, στο μνημείο των φωνευθέντων λιμενεργατών. Ουράνιες δύναμες, αγγέλη, κρίνα, πουλιά και ψαλμουδές, τίποτα. Εμένα παραστέκουν οι θυμωμένες σας καρδιές. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εργατικής πρωτομαγιάς, κινητοποίησης πραγματοποίησε το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο του νομού Μεσσηνίας. Εργατική Πρωτομαγιά 2017, με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα, μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας, και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε τη νέα μεγάλη πανελλαδική απεργία 17 του Μάη, στην οποία θα εναντιωθούμε ενάντια στα νέα μέτρα που έρχονται στο μνημόνιο, τέταρτο μνημόνιο. Ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στο εμπόριο, προετοιμάζουν άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου. Εμείς λοιπόν σαν συνδικάτο καλούμε τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση να οργανωθούν στο σωματείο τους, γιατί θα έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Μάλιστα το πρωί τα μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, ενώ ακολούθησε πορεία με πανό και συνθήματα για αγώνα κατά της πολιτικής των μνημονίων. Στις ανάγκες του ΝΑΤΟ και την αποστολή στρατιωτικών, δηλαδή εργαζόμενων του ελληνικού λαού, σε δεκάδες ιμπεριαλιστικές αποστολές. Φυσικά η πορεία κατέληξε στο λιμάνι της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, στο μνημείο των φωνευθέντων λιμενεργατών, όπου κατατέθηκε και στεφάνι στο μνημείο. Στο μνημείο των φωνευθέντων λιμενεργατών στο λιμάνι της Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε το πρωί απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου του Νομορχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΔ και άλλων φορέων. Γιατί μια πλάνια σε κρατεί και μια μεγάλη απάτη, μεγάλωσε σε μόνο εσύ και άξιος της γης εργάτη. Σε θέσεις μάχης όμως, από τις 10.30 ήταν και δεκάδες εργαζόμενοι στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου και της ΑΔΔ στο λιμάνι της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, μια ιστορική μέρα για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας. Γιορτάζουμε την εργατική πρωτομαγιά και γιορτάζουμε όλες τις θυσίες
τον αγώνα των εργαζόμενων που έκανε διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε στα σημερινά επίπεδα. Σήμερα είναι μνήμης και τιμής σε όσους αγωνίστησαν στους κοινούς αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σήμερα τιμάμε τους εργάτες του Σικάγο που το 1886 αγωνίστησαν για το 8ωρο και άλλα δικαιώματα. Τιμάμε τους λιμενεργάτες της πόλης μας που αυτό το σημείο δολοφονήθηκαν με τα πολυβόλα της εποχής εκείνης ζητώντας το δικαίωμα της εργασίας και το ψωμί των παιδιών τους. Στη συγκέντρωση τονίστηκε το επίκαιρο της σημερινής ημέρας, ενώ έγινε κάλεσμα προς τους εργαζόμενους για την προάσπιση των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων τους. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο εργατικό κέντρο Κεδεδί συγκεντρώθηκαν εδώ για να γιορτάσουν την γιορτή της Πρωτομαγιάς, να τιμήσουν τους νεκρούς του Σικάγο, τους νεκρούς της Θεσσαλονίκη και όλους τους αγωνιστές που αγωνίστηκαν για δικαιώματα στην εργασία. Γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχουν πολλά φορά προβλήματα με τους εργαζόμενους. Καταστρατηγούνται το 8ωρο, καταστρατηγείται η μόνιμη εργασία. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και συμμετέχουμε σε όλους τους αγώνες που έχει οργανώσει η ΑΔΔ για να αντιπαλέψουμε την πολιτική, την ελευθερία πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία 7 μνημονιακά χρόνια στην πατρίδα μας. Απεργούμε και στέλνουμε ένα δυνατό πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση, τους θεσμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΝΤΟΥ και στους εργοδότες. Σήμερα την 1η Μάη ξαναπιάνουμε το νήμα των αγώνων και της αντίστασης κοινωνίας μας. Τέλος από τη ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΙ έγινε κάλεσμα για τη Γενική Απεργία στις 17 Μαΐου. Και στη Ζάκυνθο το εργατικό κέντρο τίμησε την Πρωτομαγιά. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με πορεία στην πόλη του νησιού. Την εργατική Πρωτομαγιά τίμησε και φέτος το εργατικό κέντρο Ζακύνθου με μια σειρά αποδράσεις και εκδηλώσεις που κορυφώθηκαν τη Δευτέρα 1η Μαΐου με συγκέντρωση μπροστά από τα παλαιά γραφεία του εργατικού κέντρου Ζακύνθου, ομιλίες, συναυλία και πορεία στο κέντρο της πόλης. Οι εορτασμοί για τη φετινή Πρωτομαγιά έχουν ως σύνθημα εργαζόμενοι χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά. Η φετινή Πρωτομαγιά μας βρίσκει μπροστά σε μια σωρία εξελίξεων που έχουν να κάνουν με υπεριαλιστικό πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή, την αρμάδα του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, τις εξελίξεις στη Συρία, στην Τουρκία, στα Σκόπια και στην υπόλοιπη ευρύτερη περιοχή. Το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου διοργάνωσε και πραγματοποίησε τριήμερες εκδηλώσεις που περιλάμβαναν προβολή αντιπολεμικής ταινίας, ποδηλατοδρομία και βέβαια κορυφώθηκαν με την απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς και πορεία στο κέντρο της πόλης. Ο πόλεμός τους είναι η συνέχιση της πολιτικής που εφαρμόζουν με άλλα μέσα. Είναι αυτό που ζούμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς, αυτό που αναπαράγεται στα ξενοδοχεία, αυτό που αναπαράγεται καθημερινά με τον κόπο, τον υδρότα και το αίμα των εργατών. Τιμάμε την εργατική Πρωτομαγιά σήμερα. Στη συγκέντρωση τονίστηκαν ιδιαίτερα και οι συνεχείς πρωτοβουλίες του εργατικού κέντρου για την επίλυση των δύο σοβαρών προβλημάτων του νησιού, των κλειστών χειρουργείων και των απορριμμάτων. Πορείες και συγκεντρώσεις με τα ίδια μηνύματα πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Ιωνίου. Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά τις κινητοποιήσεις ακολούθησαν πολλές εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά με χορούς και τραγούδια στην Ήπεθρο. Την εργατική Πρωτομαγιά τίμησαν με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Στην Κόρινθο η Πρωτομαγιά εορτάστηκε με συγκέντρωση και δράσεις από το εργατικό κέντρο στο Μνημείο των Πεσόντων Εργατών του ατυχήματος της Σωληνουργίας Κορίνθου τον Απρίλιο του 2003. Τιμούμε σήμερα τους νεκρούς μας, αυτούς που δεν γύρισαν στο σπίτι τους και τις οικογένειες τους από τη δουλειά τους. Τα μηνύματα όλων στάθηκαν στη μνήμη όσο δεν γύρισαν ποτέ από τη δουλειά και τον αγώνα, ενώ ακολούθησε και κατάθεση στεφάνων για τους 6 αδικοχαμένους εργάτες σε ένα άκρος φορτισμένο κλίμα. Κατάθεση στεφάνων και στην Τρίπολη, στον Άι Θανάση, στη μνήμη των 40 εκτελεστέτων πατριωτών από τα στρατεύματα κατοχής στην Πρωτομαγιά του 1944. Παναγιώτης.
Στην πλατεία Πετρινού είχε προηγηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την εργατική Πρωτομαγιά, ενώ ακολούθησαν πορείες τόσο από το ΠΑΜΕ όσο και από το εργατικό κέντρο. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ για ακόμη μια χρονιά πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές εργατικές συγκεντρώσεις. Η συγκέντρωση του εργατικού κέντρου έγινε στην κεντρική πλατεία Φαρμάκη, ενώ το ΠΑΜΕ ΑΦΠΑΚΤΟΥ έκανε τη δική του στην πλατεία του Λιμανιού. Λαϊκές ανάγκες. Η συμμετοχή της χώρας στην στήριξη υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το λαό. Διαφορετικό το κλίμα στη Γαβρολίμνη Ναυπακτίας. Εκεί με επιτυχία έγινε η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου που ξεσήκωσε τους παρευρισκομένους. Στο ναύπλιο απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Φιλελλήνων και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, σε ένα άλλο σημείο της Αργολικής Πρωτεύουσας και συγκεκριμένα στην παραλία του Καραθώνα, η Δημοτική Αρχή διοργάνωσε την καθιερωμένη γιορτή για την 1η Μαΐου. Στις εκδηλώσεις κυριάρχησε η μουσική και ο χορός, ενώ δεν έλειψαν εκείνοι που γιόρτασαν φτιάχνοντας τα καθιερωμένα μαγιάτικα στεφάνια. Ο ξεσηκωμός ξεκίνησε από το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η καθιέρωση της εργατικής Πρωτομαγιάς ήρθε μετά τα αιματηρά επεισόδια που έγιναν τρεις ημέρες μετά την έναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων της 1ης Μαΐου του 1886 και με τη συμμετοχή χιλιάδων εργατών. Η 1η Μαΐου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια ημέρα των εργατών στις 20 Ιουλίου του 1889 κατά τη διάρκεια του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Δευτέρας Διεθνούς στο Παρίσι σε ανάμνηση του μακελιού του Σικάγο του 1886, όπου η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά εργατών που διαμαρτύρονταν υπέρ της διεκδίκησης της οκτάωρης εργασίας και καλύτερων εργασιακών συνθήκων. Οθούμενοι από τις επιτυχημένες διεκδικήσεις Καναδών συντρόφων τους, τα εργατικά συνδικάτα των ΗΠΑ αποφάσισαν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων την 1η Μαΐου του 1886. Βασικό τους αίτημα αποτελούσε το οκτάωρο, καθώς την περίοδο εκείνη δεν υφίστατο στις Ηνωμένες Πολιτείες κανονιστικό εργασιακό πλαίσιο και οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να εργάζονται αμέτρητες ώρες, ακόμη και Κυριακές. Στη δυναμική πορεία του Σικάγο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 90.000 εργαζόμενοι, ενώ περίπου 350.000 εργάτες από 1.200 εργοστάσια συμμετείχαν στην απεργία. Οι βίαιες συμπλοκές έλαβαν χώρα τρεις ημέρες αργότερα, στις 4 Μαΐου, στην πλατεία Hay Market του Σικάγο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης προς συμπαράσταση των απεργών, στην οποία συμμετείχαν ενεργά μέλη του αναρχικού κινήματος. Παρά τον ειρηνικό χαρακτήρα της πορείας, η αστυνομία έλαβε την εντολή να διαλύσει με βία την κινητοποίηση. Στις συμπλοκές που ακολούθησαν, άγνωστος από το πλήθος πέταξε προς τις αστυνομικές δυνάμεις μια χειροβομβίδα, η οποία εξεράγει, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τραυματίζοντας δεκάδες. Σε απάντηση, οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν τους συγκεντρωμένους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 διαδηλωτές και αρκετοί να τραυματιστούν. Στη συμπλοκή έχασαν τη ζωή τους από πυρά και 6 αστυνομικοί, χωρίς όμως να εξακριβωθεί η προέλευση των πυροβολισμών. Την προηγούμενη μόλις ημέρα, επιπλέον 4 διαδηλωτές είχαν σκοτωθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. 8 συνδικαλιστές καταδικάστηκαν σε απαγωνισμό για τη βομβιστική επίθεση που προκάλεσε το θάνατο του αστυνομικού. Μοναδικό επιχείρημα του εισαγγελέα Τζούλιους Γκρίνελ εναντίον τους ήταν η ενθάρρυνση του άγνωστου βομβιστή από τους λόγους που εκφώνησαν. Ως εκ τούτου, κρίθηκαν ένοχοι για συνωμοσία και θανατώθηκαν. Ημέρα μνήμης και τιμής λοιπόν. Τώρα εικόνα για τις κινητοποιήσεις και τις εκδηλώσεις από την Ηλία θα μας μεταφέρει ο συνάδελφος Περικλής Πατσούρης. Περικλή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, και καλό μήνα. Συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις είχαμε σε πόλεις της Ηλίας. Έτσι, να μας μεταφέρεις μια εικόνα από τι έγινε σήμερα σε πύργο και αμαλιάδα. Στις 10.30 ήταν το κάλεσμα λοιπόν το πάμε στην κεντρική πλάτη του πύργου. Χωρίς παρατράγουδα, κατά των μνημονίων. Είδαμε τι ακριβώς έγινε σε αρκετές πόλεις της Πελοποννήσου, το ίδιο μία από τα ίδια και εδώ στην Ηλία. Είχαμε και κάλεσμα σε διαφορετική βέβαια μεριά, εργατικό κέντρο πύργου, ακριβώς στις 10.30, άλλη μία πορεία από το εργατικό κέντρο πύργου, και στις 9 ήταν το κάλεσμα
του εργατικού κέντρου Αμαλιάδας. Χωρίς παρατράγουδα, κατά των μνημονίων, κατά βέβαια των θεσμών, όλα αυτά που άλλωστε ξέρουμε, γνωρίζουμε και βιώνει βέβαια η εργατιά. 1η Μαΐου και πάρα πολλές εκδηλώσεις και εδώ στην Ηλία. Οι εκδηλώσεις βέβαια ήταν πρωτόγνωρο αυτό που έγινε σήμερα, για να φανταστείτε, πολλά τα κοψίδια από το Δήμαρχο Ολυμπίας εκεί στον Τριοδάσο Φολόης και μιλάμε για χρόνια περικλεί αυτό το έθιμο. Τα χρόνια και μιλάμε για περίπου το κάθε στιγμή 15.000 κόσμος περίπου πέτυχε το Τριοδάσο Φολόης από όλη την Ηλία και όχι μόνο. Αρκετοί από την Πάτρα, Αμαλιάδα, Πύργο αλλά και από την Τρίπολη, αφού άλλωστε είναι όμορος νομός. Διασκέδαση λοιπόν, βλέπουμε και πλάνα με πισταριές, με πολλές γουρνοπούλες, με πολλά κοψίδια και πολύ γλέντι. Είχαμε βέβαια αρκετή κίνηση εδώ στον νομό, έχει βοηθήσει αρκετά βέβαια ο νέος οδικός άξονας έως και την Πάτρα, αρκετή αυτή που επισκέπτει την Ηλία. Και μιλάμε για Τριοδάσο Φολόης, μιλάμε για αρχαία Ολυμπία, στον χώρο του πρώην Δημαρχείου. Στήθηκε ένα πολύ ωραίο γλέντι εκεί στον, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο. Έγινε το όλο να δεις γενικότερα εκεί στην αρχαία Ολυμπία. Για πρώτη φορά έγινε αυτό στο παλιό Δημαρχείο. Άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε εκδηλώσεις από τον Ολυμπιακό Ζαχάρο, μια ομάδα εκεί της πόλης Ζαχάρο, που έγινε εκεί στη λίμνη του Καγιάφα. Ένα πρωτόγνωρο γλέντι με τοπικούς τραγουδιστές να δίνουν βέβαια το δικό τους κέφι, ο κόσμος να διασκεδάσει. Είχαμε στο Κουνουπέλι από το τραπέζι. Πανέμορφο κουνουπέλι και ο κόσμος ήταν πρωτόγνωρο αυτό που έγινε. Ήταν αρκετός χιλιάδες κόσμος που βρέθηκε. Επίσης είχαμε και μια στο κάστρο Κιλίνης που υπήρχε και μια έκθεση παλιών αυτοκινήτων. Υπήρχε παιδότοπος για τα παιδιά, διάφορα βοσκοτά. Υπήρχαν και πολλές φυσταριές εκεί. Υπήρχε κλέτη, υπήρχε τουρνά πικ-πονγκ και άρα πολλά από το μη δήμο, κάστρο και δήμο Αδραβίδας Κιλίνης. Άρα λοιπόν το κάστρο σήμερα έχει την τιμητική του και το κατάκολο που θα έχουμε 34 αφήξεις κρουαζεροπλοίων. Σήμερα παρθενική εμφάνιση για το μήνα Μάιο, Πρωτομαγιά, με 4.000 τουρίστες και μια αύξηση βέβαια κρουαζεροπλοίου. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα για την Πρωτομαγιά από την Ηλία σε επίπεδο συγκεντρώσεων αλλά και εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στους Δήμους. Περικλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Χιλιάδες πατρινοί τίμησαν και φέτος το έθιμο και παραμονή της Πρωτομαγιάς. Έκαναν τη βόλτα τους στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων, αγοράζοντας τουλάχιστον ένα λουλούδι για την ημέρα. Ο Δήμος Πατρέων διοργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Χιλιάδες πατρινοί πέρασαν το βράδυ της Κυριακής από τα Υψηλά Αλώνια και την πλατεία Ομονίας, όπου ο Δήμος Πατρέων διοργάνωσε εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την πλατεία Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, όπου την Κυριακή κατέφτασαν με τα πόδια και από την πλατεία Όλγας, όπου είχαν συγκεντρωθεί μέλη χορευτικών συγκροτημάτων που έλαβαν επίσης μέρος στη γιορτή. Στο κάτω μέρος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, οι ανθοπόλες της Πάτρας είχαν στήσει πάγκους με λουλούδια, ενώ στο χώρο της πλατείας χόρεψαν τα συγκροτήματα του Δήμου και μέλη συλλόγων της πόλης. Οι πατρινοί τήρησαν για άλλη μια χρονιά το έθιμο και αγόρασαν τα λουλούδια τους εν ώψη της ημέρας. Στις εκδηλώσεις μίλησε και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο οποίος εκτός των άλλων κάλεσε τους δημότες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος στα τέλη Ιουνίου στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έμποροι και εμποροϋπάλληλοι αντιδρούν στεναρά στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Το θέμα αποτέλεσε και τη σημαία των ετοιμάτων τους στις κινητοποιήσεις της εργατικής Πρωτομαγιάς, όπου εκτός των άλλων διεκδίκησαν την μοναδική ημέρα που τους απομένει για να βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι εμποροϋπάλληλοι είπαν για άλλη μια φορά όχι στο άνοιγμα της Κυριακές και κατά τις κινητοποιήσεις της εργατικής Πρωτομαγιάς. Δυστυχώς και το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν 52 Κυριακές ανοιχτά τα καταστήματα και σε λίγα χρόνια ανοιχτός και ο δημόσιος τομέας. Εμείς είμαστε παρόν, θα λέμε όχι σε αυτό το μέτρο που θα φέρει περισσότερα λουκέτα, περισσότερους ανέργους σε εμποροϋπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματα εκτιμούν πως αν αποδεχτούν το άνοιγμα έστω για 8 Κυριακές το χρόνο, αυτό θα προλιάνει την αποδοχή και για τις 52. Οι 8 θα γίνουν 52, οπότε όλοι οι σύλλογοι νομίζω το καταλάβανε και η ΕΣΕ και θα πάρουν
ακούνε το μήνυμα την Κυριακή. Αυτά είναι τα μηνύματα και από την Ομοσπονδία μας. Αντίθετη, από την πρώτη στιγμή και οι έμποροι στο άνοιγμα τις Κυριακές. Αποδέχονται το άνοιγμα μόνο για 3 Κυριακές το χρόνο και ως εκεί. Οι δανειστές μπορεί να πιέζουν για το θέμα των Κυριακών. Εμείς είμαστε κατά των 52 Κυριακών. Επιμένουμε στις 2-3 Κυριακές που είχαμε εξ αρχής δηλώσει. Ο εμπορικός κόσμος θα μείνει κλειστός στην Κυριακή. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και θα επιμείνουμε στη στάση μας να αλλάξουν οι Κυριακές και να μην δουλεύουμε καμία Κυριακή. Όπως έχουμε πει εκ των προτέρων από την αρχή, στις 3 πρώτες Κυριακές που έχουμε δηλώσει εξ αρχής ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν. Κατά τα άλλα, οι καταστηματάρχες ετοιμάζονται από την Τρίτη για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις που παρέμειναν στο προηγούμενο καθεστώς, καθώς δεν εισακούστηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο τα αιτήματά τους για μεταφορά σε άλλες ημερομηνίες. Τηρώντας το έθιμο που θέλει την Πρωτομαγιά να μαζεύουμε λουλούδια, οι πατρινοί εκμεταλλεύτηκαν την ημέρα και έπιασαν το Μάη. Όσοι δεν επέλεξαν να φύγουν μακριά από την πόλη, έκαναν μια κοντινή απόδραση στην περιοχή της Πλάζ και δεν δίστασαν να κάνουν και μια βουτιά στα νερά του Πατραϊκού. Εκμεταλλευόμενοι την αργία της Πρωτομαγιάς και με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι πατρινοί τηρώντας το έθιμο έπιασαν το Μάη μαζεύοντας λουλούδια και φτιάχνοντας στεφάνια. Αν και οι περισσότεροι επέλεξαν κάποιους κοντινούς προορισμούς, αρκετοί ήταν και αυτοί οι οποίοι γιόρτασαν την Πρωτομαγιά στην Πάτρα, με την περιοχή της Πλάζ να έχει την τιμητική της. Καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά σε όλους και είναι πολύ ωραία εδώ γιατί εγώ και η ξαδελφή μου θα φτιάξουμε ένα σπίτι από ξύλο όπως και στο Survivor. Πες μου, μάζεψες λουλούδια, φτιάξατε στεφάνια εδώ. Ναι, φτιάξαμε. Ε? Ναι, φτιάξαμε πολλά. Βρήκατε πολλά λουλούδια. Ναι. Ε? Πολλά. Όλα ξέρανε τα λουλούδια. Τι χρώμα ήταν τα λουλούδια. Κόκκινα, μοβ, πράσινα, κίτρινα, πορτοκαλί. Κουβαλώντας εξοπλισμό από το σπίτι, οι παρέες πατρινών απέδειξαν ότι χρειάζεται καλή διάθεση για να περάσει κάποιος καλά, παρά τις δύσκολες οικονομικές εποχές που ζούμε. Καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά σε όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας, το καλό να το έρθει απάνω του. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, να είναι καλά τα παιδάκια μας και η ζωή να απλή. Δεν χρειάζεται ούτε πολυτέλειες ούτε πολλά πολλά. Ευχόμαστε καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, να είμαστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι και πάντα αισιόδοξοι. Δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν τον καλό καιρό και αντί να πιάσουν τον Μάη, να κάνουν μια βουτιά στην περιοχή της Πλάζας της Πάτρας. Ανάμεσα στους λουόμενους φυσικά ήταν και οι χειμερινοί κολυμβητές, οι οποίοι γιόρτασαν τον Μάη με μια βουτιά στα νερά του Πατραϊκού. Η παραλία και η θάλασσα δίνει ζωή. Πολλοί κόσμος εδώ στην Πλάζα. Πολλοί κόσμος, ναι. Βέβαια, είναι η μέρα σήμερα και εύχομαι καλό μήνα, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Η ζωή άλλα έχει ενδιαφέροντα, όπως είναι η θάλασσα. Άλλος θα πάει στη θάλασσα, άλλος θα πάει στην εξοχή. Οπότε κάπως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πράγματα και να έχουμε και λιγότερο άγχος. Θάλασσα είναι ευεργετική σήμερα, με μια θερμοκρασία 15-16 βαθμούς. Συνιστώ μπάνια, όχι τείχο και τηλεόραση. Προς Θεού βλέπετε Ιόνια. Εμείς να τους ευχηθούμε και του χρόνου με υγεία. Με πολύ καλό καιρό και κέφι γλέντισαν την Πρωτομαγιά οι δημότες της Πάρτης στο Ζωρό Κονιδίτσας. Από νωρίς το πρωί στο όμορφο φυσικό τοπίο κατέφθασαν μικροί και μεγάλοι που έγιναν μια παρέα γύρω από τις ψισταριές. Πρωτομαγιά γιόρτασαν με ένα μοναδικό γλέντι στο Ζωρό Κονιδίτσας. Σήμερα γιορτή. Είναι γιορτή της εργατιάς, της αγωνιστικότητας. Απευθύνω ένθερμο δημοτικό χαιρετισμό αγωνιστικό για τα νιάτα, για τους μεσήλικες και για τους ηλικιωμένους. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κονιδίτσας πραγματοποίησε μια εκδήλωση με πολλή μουσική και χορό. Είναι ένας θεσμός πλέον για εμάς. Κάθε χρόνο καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους. Ευχαριστούμε φυσικά το Δήμο Σπάρτης και το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος για τη στήριξή τους και τη συνδιοργάνωσή τους σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε το ΚΑΠΗ του Δήμου Σπάρτης που και φέτος μας τιμά με την παρουσία του εδώ. Και φυσικά όλο τον κόσμο που κάθε χρόνο έρχεται εδώ για να πιάσει το Μάη μαζί μας. Χρόνια πολλά και ευχόμαστε καλή διασκέδαση.
διασκέδαση. Η ζωντανή μουσική με του Τάκη Μπαλάση, Δημήτρη Παπαγεωργίου, Γεωργία Μουστόγιαννη και Δημήτρη Δούρο ξεσήκωσε μικρού και μεγάλου, ενώ για εκείνου που δεν ήθελαν να χορέψουν και προτίμησαν να κάτσουν στην υπαίθρια γιορτινή τραπεζαρία που είχε στηθεί στην πλατεία του χωριού, υπήρχαν σουβλάκια και άφθονη παγωμένη μπύρα. Ακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνια. Να συνεχίσουμε με περιφερειακές ειδήσεις και στο κλίμα της ημέρας. Το έθιμο του πρωτομογιάτικου Στεφανιού αναβίωσε και στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Έτσι, από το πρωί, αρκετοί πολίτες βγήκαν στην εξοχή προκειμένου να μαζέψουν λουλούδια και να φτιάξουν πρωτομογιάτικο στεφάνι. Αυξημένη ήταν και η κίνηση στα ανθοπολία της περιοχής από πολίτες που προτίμησαν να το πάρουν έτοιμο. Το πρωτομαγιάτικο στεφάνι είναι σχεδόν το μοναδικό έθιμο που εξακολουθεί να μας συνδέει με την παραδοσιακή πρωτομαγιά, μια γιορτή της άνοιξης και της φύσης με πανάρχες ρίζες, πλούσια σε εκδηλώσεις σε παλαιότερες εποχές. Στις μέρες μας, η πρωτομαγιά με το μάζεμα των λουλουδιών για το πρωτομαγιάτικο στεφάνι ενισχύει τις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση, από την οποία οι περισσότεροι έχουμε απομακρυνθεί ζώντας στις πόλεις. Βέβαια, όπως κάθε χρόνο, ο κόσμος έχει μάθει να βγαίνει στους αγρούς, να κόβει τα διάφορα λουλούδια του αγρού και να φτιάξει στεφάνια, όπως θέλει η παράδοση. Πολλοί όμως τα παίρνουν έτοιμα από εμάς, που εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε όσο μπορούμε, να προσεγγίσουμε δηλαδή κοντά στη φύση για να φτιάξουμε όσο μπορούμε παραδοσιακά στεφάνια και κατασκευές. Το στεφάνι κατασκευάζεται με βέργα που ευλύγει στο κενθεκτικό ξύλο κλίματος ή άλλο και στολίζεται με λουλούδια και κλαδάκια καρποφόρων δέντρων όπως η αμυγδαλιά, η σικιά και η ροδιά. Ακόμα το διακοσμούν και με στάχια από σιτάρι και κρυθάρι, με κρεμμύδι αλλά και σκόρδο για το μάτι. Η χρησιμοποίηση πρασινάδας και όχι τόσο λουλουδιών με σκοπό τη μετάδοση της γονιμότητάς τους ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των μαγιάτικων συνηθιών. Στον αγροτικό χώρο, μάλιστα, δεν θεωρείται απαραίτητο το πλέξιμο στεφανιών. Αρκεί η τοποθέτηση πάνω από την πόρτα του σπιτιού μιας δέσμης από χλωρά, κλαδιά ελιάς, σικιάς, νερατζιάς, πορτοκαλιάς και άλλα μαζί με λουλούδια. Συνήθως χρησιμοποιούμε λουλούδια αγρού όπως χρυσάνθεμα, γαρίφαλο μίνι, αμάραντο, ανεμόνες, φρέσγες, τριαντάφυλλα. Αλλά το παραδοσιακό στεφάνι γίνεται με τα παραδοσιακά λουλούδια και την παραδοσιακή τέχνη. Χρησιμοποιούμε και ξύλινα σκελετά με διάφορα λουλουδάκια. Στις μέρες μας έχουμε καθιερώσει στεφάνια από λουλούδια του αγρού ή των κήπων, τα οποία τοποθετούμε για μερικές μέρες στην κύρια είσοδο των σπιτιών μας. Δύσκολα μπορεί πια να ανιχνευτεί συμβολισμός στο σύγχρονο πρωτομαγιάτικο στεφάνι, αφού για τους περισσότερους δεν αποτελεί ίσως τίποτα περισσότερο από μια όμορφη και μυρωδάτη σύνθεση λουλούδιων, χωρίς να παραπέμπει σε συσχετισμούς σύμφωνα με τους οποίους χαρίζει στους ενίκους ενός σπιτιού υγεία, καλή τύχη, ειρήνη, ευτυχία και φορεία. Σίγουρα όμως η κατασκευή του χαρίζει εφορία σε μεγάλους και μικρούς που ξεφεύγουν λίγο από τις πόλεις και αναζητούν τη χαρά της άνοιξης στην ολάνθιστη φύση. Η ίδια ήταν η εικόνα και στη Ζάκυνθο, όπου πολλοί έσπευσαν στα φυτώρια για το πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Ένα έθιμο από τα πολύ παλιά χρόνια παραμένει ζωντανό την Πρωτομαγιά. Ο λόγος για το μαγιάτικο στεφάνι, που είναι κατασκευή με λουλούδια που συμβολίζει τον ερχομό της άνοιξης. Με όμορφη διάθεση, πολλοί πηγαίνουν στην εξοχή ή σε κάποιο φυτώριο προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό του στεφάνι. Πρωτομαγιά, ξεχωριστή μέρα. Με λουλούδια, με χρώματα, με στεφάνια που συμβολίζουν τον ερχομό της άνοιξης και του καλοκαιριού. Από νωρίς το πρωί η κίνηση ήταν αυξημένη στα φυτώρια, με τους περισσότερους να αναζητούν ποικιλίες από λουλούδια ώστε να φτιάξουν το ανοιξιάτικο στεφάνι τους. Πράγματι, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τη σημερινή μέρα, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες, με τα εποχιακά φυτά πρώτα απ' όλα. Όλα αυτά που έχουν τα πιο πολλά και τα πιο όμορφα χρώματα. Φυσικά, οι πιο πολλοί πελάτες ενός φυτωρίου έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις αυτές τις ημέρες, με τα εποχιακά λουλούδια να είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Προτεραιότητα έχουν τα εποχιακά φυτά, τα ανθοφόρα.
όλη η ποικιλία των εποχιακών και ανθοφόρων φυτών. Μετά από τόσα χρόνια γνωρίζει και ο κόσμος, γνωρίζει όλα τα φυτά και τι χρειάζεται κανείς για να κάνει το στεφάνι του ή να ομορφύνει τον κήπο του. Το μαγιάτικο στεφάνι αποτελεί ένα αγαπημένο έθιμο για τους περισσότερους που γιορτάζουν τον ερχομό της άνοιξης και του καλοκαιριού. Ένα διαφορετικό όχημα έκανε την εμφάνισή του στις ράγες του τρένου στην Πάτρα και μπορεί σήμερα να μην υπήρχαν δρομολόγια του ΟΣΕ εξαιτίας της αργίας Πρωτομαγιάς. Ωστόσο, ένα ποδήλατο τρεζίνα που δημιούργησε ένας Αθηναίος κέντρισε τα βλέμματα των περαστικών. Παρά την απεργία των σιδηροδρομικών για την εργατική Πρωτομαγιά, ένα παράξενο όχημα έκανε την εμφάνισή του στις ράγες του προαστιακού στην Πάτρα το μεσημέρι της Δευτέρας στον κεντρικό σταθμό του ΟΣΕ. Πρόκειται για ένα ποδήλατο τρεζίνα, δηλαδή ένα μικρό αυτοκινούμενο όχημα που κινείται πάνω σε ράγες. Εμπνευστής του ο κύριος Γιώργος Μάζιος, ο οποίος λατρεύει τα τρένα αλλά και τα ποδήλατα. Ήταν ένα όνειρο, ήταν να έχουμε ένα όχημα. Στις περιπτώσεις να έχουμε ένα όχημα, τουλάχιστον να μπορούμε να κινούμαστε σε ράγες, σε πρώτη ευκαιρία που δεν κινείται κάποιο τρένο, που έχουν κηρυχθεί σε αναστολή λειτουργίας, είτε ακόμη και σε εγκατελειμμένες. Οπότε, μετά από κάποια χρόνια, η ιδέα πραγματοποιήθηκε. Το rail bike, όπως το αποκαλεί, το χρησιμοποιεί μόνο σε γραμμές που είναι ανενεργές ή σε μέρες που δεν υπάρχουν δρομολόγια, όπως σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Μάλιστα, με τον τρόπο αυτό απολαμβάνει μαζί με τη σύζυγό του τοπία, τα οποία θα μπορούσες να δεις μόνο σε ταξίδια με τρένο. Άλλωστε, στο εξωτερικό η συγκεκριμένη ιδέα είναι αρκετά διαδεδομένη και αποτελεί μια εναλλακτική μορφή τουρισμού. Προημερών ήμασταν στον Αλφιό, στη γέφυρα του Αλφιού. Έχουμε πάει όλο το εσωτερικό ορεινό δίκτυο της Πελοποννήσου, επίσης το εγκατελειμμένο των Θεσσαλικών σιδηροδρόμων μεταξύ Βελεστίνου και Φαρσάλων, κάποια τμήματα στην μεικτή γραμμή της Ελευσίνος Αγίων Αναργύρων, ως επίσης και στην Καγιά Σκάλα, όπου έκανα και Πάσχα εκεί. Ένα μου αρέσει το ποδήλατο, μου αρέσει η φωτογραφία, οπότε συνδυάζονται όλα αυτά. Κάποιος πρέπει να βοηθάει κιόλας, μόνος του δεν μπορεί, όταν δεν μπορεί άλλος πάω εγώ. Είναι δύσκολο? Καθόλου. Καθόλου. Κάνεις ποδήλατο, απλά αντί να το κάνεις στην άσφαλτο ή στο χώμα, το κάνεις στις ράγες. Η μετακίνηση στις ράγες είναι σίγουρα πιο ασφαλή σε σχέση με το δρόμο, αφού σε αυτές δεν κινδυνεύεις να σε χτυπήσει κάποιο άλλο όχημα. Αλλά ίσως να είναι και πιο ξεκούραστη από τη συμβατική ποδηλασία για αντίστοιχη απόσταση, αφού η σιδηροδρομική γραμμή έχει μικρότερες ανωφέρειες από τους ασφαλτρωμένους δρόμους. Αποκλεισμένοι θα παραμείνουν από αύριο και την Παρασκευή όλοι οι κλάδοι του κόμβου Δυτικού Αιγείου της νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω των γειτονικών κόμβων Ανατολικού Αιγείου και Σελιανιτίκων και της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Το κυρίως ρεύμα και των δύο κατευθύνσεων στον αυτοκινητόδρομο της Κορίνθου Πατρών δεν επηρεάζεται και θα λειτουργεί κανονικά. Επίσης, μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας γίνεται η κίνηση των οχημάτων στη σύραγγα της Κλόκοβας στην Ιόνια Οδό. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα της οδού που θα ενώνουν απευθείας τον αυτοκινητόδρομο με τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου δεν έχουν παραδοθεί σε κυκλοφορία λόγω μεγάλων καθυστερήσεων σε απαλωτριώσεις. Έτσι, η είσοδος και η έξοδος από την Ιόνια Οδό πραγματοποιείται μέσω ενός κυκλικού κόμβου και της Παλαιάς Εθνικής Οδού που διαθέτει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στο συγκεκριμένο σημείο είχαν παρουσιαστεί προβλήματα και πολύ ωραίες καθυστερήσεις κατά την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο κανάλι του Ιόνιον στο YouTube, Ιόνιον TV. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.